καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσεις αυτή τη σειρά με το πρώτο Linux distro που χρησιμοποίησα. Δηλαδή, σε δικό μου PC. Γεια σας παιδιά, πάμε σε εδώ και αυτό είναι το distro review. (19.02) είναι η version του distro που θα κάνουμε review σήμερα. Πολύ θα καταλάβατε, σήμερα θα κάνουμε review τα Linux Mint. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσω είναι 5. Νούμερο 1, το installation. Νούμερο 2, τα repositories. Νούμερο 3, το out of the box experience. Νούμερο 4, το performance. Και νούμερο 5, το overall experience. Ξεκινώντας, νούμερο 1. Το installation ήταν πολύ απλό και συνηθισμένο. Είχε τον Ubiquiti Installer συνηθισμένο σε όλα τα Ubuntu-based distros. Το installation πήρε περίπου 13 λεπτά σε ένα QEMU VM που είχε 2 GB RAM, έναν core και 25 GB αποθηκευτικού χώρου. Άρα τα Linux Mint παίρνουν ένα βαθμό και έχουν σύνολο 1/5. Νούμερο 2. Τα repositories στο Mint είναι καλά. Απλά καλά, ας μείνουμε εκεί. Είναι απλά καλά. Σε σχέση με τα repositories στον Debian που τρέχει αυτή τη στιγμή το PC μου, δεν βρήκα όλα σε χρειάζομαι ή δεν ήταν όλα up-to-dated. Παρ' όλα αυτά έχει Snap Support, πράγμα πολύ καλό. Αλλά δεν έχει Flatpak. Γι' αυτό δεν θα πάρει αυτό το βαθμό και θα παραμείνει στο 1/5. Νούμερο 3. Το Out of the Box Experience ήταν καλό. Είχε ένα πολύ ωραίο First Steps Guide, το οποίο ήταν πολύ εύκολο στη χρήση. Γι' αυτό τα Linux Mint παίρνουν αυτό το πόντο και πλέον έχουν σύνολο 2/5. Εγώ δοκίμασα τις δύο από τις τρεις εκδόσεις που προσφέρει το distro, το Default Cinnamon Edition και το Mate Edition. Με τα ίδια stats είδα μια μικρή διαφορά στο performance, αφού η Mate, αφού ξέρουμε, είναι λίγο πιο lightweight. Ξέρετε ότι η XFCE είναι ειδικά για low-end PCs, δηλαδή τα potato PCs, το distro μας παίρνει άλλο ένα βαθμό, έχοντας τάσει το 3/5. Νούμερο 5. Γενικά τα Linux Mint σου προσφέρουν ένα πολύ ωραίο experience. Είχα να χρησιμοποιήσω τα Mint αρκετά χρόνια και μου άρεσε το που το πάνε. Αν έχετε ένα low-end PC, δηλαδή potato PC, αξίζει να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Μην ξεχάσετε να μου πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας, καθώς και την distro αν κάνω review στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα share. Ήμουν ο Πάπας και θα τα πούμε στο επόμενο. Τσίλος!